επειδή δεν είχε καμιά ιδέα για τον εαυτό της, το λέει ο Άγιος Νικόδημος. Η Παναγία μας δεν αμάρτησε ποτέ, είναι μεγαλειώδης αυτό. Γιατί ακριβώς είχε τέλεια αυτογνωσία. Είδατε όταν επισκέφθηκε ο Αρχάγγελος Γαβρίλη και της είπε ότι θα γεννήσεις τον σωτήρα του κόσμου. Δεν ξυπάστηκε, δεν είπε τίποτα, είμαι σπουδαία, δεν είναι άλλη σαν και εμένα. Απόρρισε, μα είναι δυνατόν εγώ. Και όταν έτσι της εξήγησε ότι θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο και έτσι θα γίνει, και δόξησε το Θεό που επέβλεψε, λέει, επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Επέβλεψε σε μένα που είμαι το τίποτα, το μηδέν. Είχε αυτή την τέλεια γνώση του εαυτού της, ότι είναι το τίποτα, το μηδέν. Και ακριβώς επειδή είχε αυτή την ιδέα ότι είναι το μηδέν, το τίποτα, γι' αυτό και δεν αμάρτησε ποτέ. Όσο ο άνθρωπος έχει ιδέα για τον εαυτό του, τόσο περισσότερο αμαρτάνει. Όσο μεγαλύτερη ιδέα έχει, τόσο περισσότερο αμαρτάνει και τόσο περισσότερο πονάει, συντρίβεται από την αμαρτία. Όσο μικρότερη ιδέα έχει, τόσο λιγότερο αμαρτάνει, τόσο λιγότερο πονάει, τόσο λιγότερο συντρίβεται, έτσι, τόσο μικρότερες είναι οι πτώσεις του. Και όταν φτάσει να έχει μηδενική ιδέα για τον εαυτό του, τότε δεν έχει και καμία συντριβή, καμία πτώση. Είναι αυτό που λένε οι πατέρες, ότι της πτώσεως ηγείται ύβρις. Πριν από κάθε πτώση προηγείται η περηφάνεια, ύβρις είναι η περηφάνεια. Όπως το είχαν και οι αρχαίοι μας αυτόν τον όρο, ύβρις, η περηφάνεια. Και όπου υπάρχει πτώμα, όπου υπάρχει πτώσεις, εκεί προεσκύνωση είναι η περηφάνεια, μας δίνει Άγιοι Πατέρες. Είδες ότι έπεσες, ψάξε για να βρεις την υπερηφάνεια. Κάπου προηγουμένως υπερηφανεύτηκες, είτε με το λογισμό σου, είτε με τη συμπεριφορά σου, είτε με μία αυθάδη κρίση σου, είτε με μία αυθάδεια. Μία απλή ύβρις. Βλέπετε σήμερα οι άνθρωποι πόσο συχνά βρίζουν. Αντί να πούν τον άλλον έτσι, φίλε, αγαπητέ, τον βρίζουν. Και το θεωρούν αυτό και εκδήλωση αυρότητας, φιλίας. Και όμως είναι μια μεγάλη περηφάνεια αυτό το πράγμα. Και μόνο αυτό είναι αρκετό μετά για να σε ρίξει σε κάποια άλλη πτώση. Ήδη είσαι σε πτώση βέβαια που βρίζεις. Έστω και αν λες ότι το κάνεις από ένδειξη φιλίας. Εις ένδειξη φιλίας. Επομένως, όπου υπάρχει μεγάλη ιδέα, υπάρχει και πτώση μεγάλη. Όπου υπάρχει μικρή ιδέα για τον εαυτό μας, υπάρχει και μικρή πτώση. Η Παναγία μας που δεν είχε καμιά ιδέα, δεν είχε και καμία πτώση. Οπότε, έτσι κατάφερε να είναι ταπεινή, γιατί κράτησε αυτή την μηδενική ιδέα για τον εαυτό της. Είναι θαυμαστό πράγμα η Παναγία μας. Δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος αντί Παναγία. Ενώ θα μπορούσε να γράψει τόμους και τόμους για τον Χριστό. Η πιο αρμόδια θα λέγαμε για να μας μιλήσει και να μας γράψει για τον Χριστό είναι η Παναγία. Και όμως δεν μας άφησε τίποτα, σχεδόν τίποτα. Περνάει στην αφάνεια, σαν να μην υπάρχει. Πάτερ,